ασφαλείς online αγορές. Η πρωτόγνωρη κατάσταση που ζήσαμε λόγω του COVID-19 με το γενικό lockdown και την παραμονή μας στα σπίτια οδήγησε στην κατακόρυφη αύξηση του διαδικτυακού εμπορίου. Η στροφή αυτή των καταναλωτών, ακόμα και εκείνων που δεν ήταν εξοικειωμένοι με το ψηφιακό περιβάλλον, αναμένεται να διατηρηθεί καθώς οι online αγορές είναι μια εύκολη και γρήγορη λύση. Μια λύση όμως που κρύβει κινδύνους και ο καθένας από εμάς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός προκειμένου να προστατεύσει τα χρήματά του και τα προσωπικά του δεδομένα. Ακολουθούν μερικές συμβουλές που, αν τις ακολουθούμε, μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια των αγορών που πραγματοποιούμε μέσα από το διαδίκτυο. Είναι πολύ σημαντικό να μην κάνουμε αγορές μόνοι μας χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα. Φροντίζουμε να πραγματοποιούμε συναλλαγές με εταιρείες που γνωρίζουμε και τις εμπιστευόμαστε. Προτιμάμε επιχειρήσεις που έχουν φυσικό κατάστημα. Δεν είναι απαραίτητο ότι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που δεν έχει φυσικό κατάστημα είναι λιγότερο αξιόπιστο. Απλά η ύπαρξη φυσικού καταστήματος δείχνει ότι έχει γίνει μεγαλύτερη επένδυση και μπορούμε να κάνουμε τα παράπονά μας ή την αλλαγή του προϊόντος μας πιο άμεσα. Εξίσου σημαντικό είναι να διαβάζουμε τις συστάσεις άλλων πελατών προκειμένου να διαμορφώσουμε πλήρη εικόνα για την επιχείρηση. Όταν επιλέγουμε ένα e-shop, κοιτάμε πριν τη διαδικτυακή διεύθυνση να υπάρχουν τα γράμματα HTTPS. Συνήθως υπάρχει και ένα πράσινο λουκετάκι. Αυτό σημαίνει ότι η ιστοσελίδα διαθέτει το πιστοποιητικό SSL και ότι οι πληροφορίες και τα δεδομένα που ανταλλάσσουμε με τους χρήστες της ιστοσελίδας είναι ιδιωτικά και ασφαλή. Προτιμάμε τρόπους πληρωμής που μας παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια και ευελιξία, όπως η αντικαταβολή, η χρεωστική, η πιστωτική κάρτα και το PayPal. Αποφεύγουμε την τραπεζική κατάθεση. Ο ασφαλέστερος τρόπος για να κάνουμε αγορές στο διαδίκτυο είναι η αντικαταβολή, να πληρώσουμε δηλαδή κατά την παράδοση του προϊόντος. Πριν προβούμε στην παραγγελία μας, είναι απαραίτητο να υπολογίσουμε το συνολικό κόστος και να ενημερωθούμε για τους τρόπους πληρωμής, την πολιτική επιστροφών, την πολιτική ακύρωσης ή τι γίνεται σε περίπτωση που η παραγγελία μας χαθεί. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να αναγράφονται ξεκάθαρα στην ιστοσελίδα του e-shop. Όπως ευδιάκριτα πρέπει να υπάρχει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία μπορούμε να απευθυνθούμε γραπτώς. Κρατάμε τις αποδείξεις συναλλαγών και τους λογαριασμούς πληρωμής της κάρτας μας. Πολλές από τις online επιχειρήσεις συνηθίζουν να στέλνουν ένα email όπου επιβεβαιώνεται η παραγγελία μας και συνοψίζεται η ποσότητα και το κόστος της αγοράς. Καλό θα ήταν να φυλάξουμε αυτό το email για το ενδεχόμενο να μας χρειαστεί στο μέλλον.